Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7.30 ή 8 παρά, έχοντας πλέον να κουβεντιάσουμε επιτέλους για την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, για την έναρξη των play-off και play-out, έστω και χωρίς κόσμο στις εξέδρες των γηπέδων, τουλάχιστον για την πρώτη αγωνιστική. Να καλησπέρισω τον Νίκο Αλέφαντο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως είπες, μπαίνουμε σε αγωνιστική. Φοβερή, θα έχει ματσάρες. Θα έχει ματσάρες. Παντού. Και να μην έχει ματσάρες, τουλάχιστον θα δούμε να τσουλάει μπάλα στο χορτάρι. Αυτό. Μπράβο, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα, θα δούμε πλάτες και αυτού. Αμά, με την καλή κουβέντα στο στόμα είστε, ρε φίλε. Δεν βλέπεις αυτά κοτόπουλα που έρθουν καλά. Εντάξει, για να σε βάλουμε σε ένα μετά από τρεις μήνες να παίξει μπάλα. Εγώ παίρνω και εγώ έπαθα πλάτη. Στο δικέφαλο πίσω 10 μέρες. Για να σαν το κακομύρι να πούμε. Για μια εξέταση ρουτίνας μας έλειψες τρεις μέρες εδώ κοντά. Τι μας λες τώρα, λοιπόν, τέλος πάντων. Πάντως καρκίνο δεν με έβγαλε κουσούρι. Έλα, με λέμε μπορεί. Άλλα 3 χρόνια, 4, λέει εντάξει, μετά θα σε ξανά δω. Εντάξει. Τι πεις, λόγια, εντάξει. Βίντεο από την εξέταση ζήτησες να έχεις για το αρχείο σου. Ναι, έχω. Α, εντάξει. Λοιπόν. Πήρε το σκυλάκι μου μαζί για να έχω έναν άνθρωπο που θα με συμπαραστέγει. Α, έτσι. Πήγες με το κανείς εκεί να κάνεις αυτή την εξέταση. Ναι, τι να κάνω, με ποιο να πάω. Εντάξει. Άμα λοιπόν, πάω με οποιοδήποτε, ναι. Θα με βρω τον πελά μου με τους άλλους. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα, κύριε, να θυμηθούμε πώς έχει το πρόγραμμα. Εδώ είναι η πρώτη αγωνιστική. Αύριο, Άρη Σόφη στις 9.30, μιλάμε για play-off. Και την Κυριακή στις 7.30 πάω Ολυμπιακός, στις 9.30. Α, play-off. Και στις 9.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός, όλα κυκλισμένων των θυρών. Να δούμε και τη βαθμολογία για τα play-off. Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 52, με τον ΠΑΟΚ να έχει αυτό το πλην 14 και να προσδοκά τουλάχιστον την αφαίρεση του μείον 7 στο ΚΑΣ. ΑΕΚ 51, Παναθηναϊκός 44, Όφη 34, Άρης 34. Στα play-out η πρεμιέρα είναι αύριο στις 7:15 στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Βόλος. Την Κυριακή μεταφέρθηκε το παιχνίδι από Σάββατο Κυριακή, Ξάνθια Ατρόμητος, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και τη Δευτέρα έχουμε Λαμία Πανετολικός στις 8. Η βαθμολογία στα play-out έχει Ατρόμητο με 32 βαθμούς, ΑΕΛ 30, Αστέρας Τρίπολης 30, Λαμία 27, Βόλος 27, Ξάνθη 18 με το πλην 12, Πανετολικός 17 και Πανιώνιος 11, ο οποίος ξεκίνησε με πλην 4 βαθμούς, με πλην 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ξάνθη έχει αλλάξει όλο το συμβούλιο. Ναι. Έχει αλλάξει έδρα, έχει αλλάξει δήμο, πήγε στο δήμο των Αττήρων, άλλαξε γραφεία, άλλαξε μετόχους, γιατί σαν μικρότερη ομάδα, αν το ΚΑΣ ας πούμε αποφασίσει τη μορία, θα πέσει Ξάνθη. Το θα την γλιτώσει. Πάντα ο μικρότερος την τρώει. Γενικός της ζωής, ο μικρότερος την τρώει. Και τα άλλαξαν όλα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς βάσει της νέας νομοθεσίας πρέπει να αλλάξει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι, για να πάβει να ισχύει η πολυδιοκτησία βάσης οποίας τιμωρήθηκε και η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Τελεσίδικα έχει τελειώσει το θέμα, αλλά το ΚΑΣ δεν ξέρουμε τι θα βάλει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά όμως, γιατί με τα δικαστικά έχουμε κουράσει και έχουμε κουραστεί. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που είναι το ντέρμπι του Σαββατοκύριακου. Ο Ολυμπιακός, να δούμε μια πιθανή εντεκάδα από τον Πέντρο Μαρτίνς για να τη σχολιάσουμε. Πάει με την υπερπατημένη ο Πορτογάλος τεχνικός, έχοντας τον Σα κάτω από τα δοκάρια, τον Σεμέδο και τον Μπα δύο στόπερ, ο Μαρ δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, με τα τρία χαφ που μας έχει συνηθίσει στο Champions League και στα ντέρμπι, Καμαράκη, Γκέρμε, Μπουχαλάκης, και από εκεί και πέρα ο Ελαραμπή είναι στην κορφή της επίθεσης. Μία θέση ανάμεσα στον Φορτούνη και τον Βαλμπουενά παίζεται, όπως και μία θέση ανάμεσα στον Ρατζέλοβιτς και τον Μασούρα. Δικαιώνομαι στην ερώτηση που έκανα, μην πετάξει τέταρτο το Φορτούνη. Και ο Νίκος λέει αυτό, είναι αν θέλει, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν είναι εξτρέμ να βρει εκεί πέρα. Ναι. Αυτός τώρα εγώ το υποψιάστηκα ότι θα βάλει τρεις και το Φορτούνη.
για να έχει πολλούς παίκτες στο κέντρο, να τραβήξει το κέντρο. Και πω, πά, πονάει δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι το πιέσα εγώ, δεν ξέρω να μας τα πει ο Νίκος αργότερα. Ναι. Νίκο, πώς βλέπεις αυτή την εντεκάδα? Βέβαια, να πούμε ότι ο Φορτούνης μπορεί τύπης να είναι εκεί και να συγκλίνει προς το κέντρο, έτσι. Να περάσει... Έχοντας τρία χαφ πίσω του. Έτσι βλέπω. Ναι. Καλή, και μπορεί να έχει και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Ό,τι καλύτερο έχει το πετάει αυτός. Mm-hmm. Εκεί και παίζει για 4-3-3. Ναι, παίζει 4-3-3. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα βάλει Μασούρα ή Ραντζέλοβιτς, δηλαδή, ή αν θα βάλει το Ραντζέλοβιτς που είναι πιο καθαρό εξτρέμ, ή το Μασούρα για να δίνει και αυτός βοήθειες. Να δίνει βοήθειες πίσω, μπακ και τα λοιπά. Mm-hmm. Θα δούμε. Δηλαδή πιο πολύ... Καλά το πάει. Καλά το πάει. Ναι, ναι. Το βλέπεις πιο συντηρητικό, πιο σφιχτό? Δεν βλέπω να χάνει ο Ολυμπιακός. Ναι. Μέχρι 2-0 το βλέπω. Mm-hmm. Κώστα, τι λες? Εγώ πιστεύω θα πέσουν οι τρεις κάπου. Θα βάλει το Μασούρα δεξιά γιατί είναι πιο μαρκαδόρος. Το Θόρ που είναι αλεράμπι που πες, θα πετάξει και τέταρτο το Φορτούνι και θα πάρει ένα σφιχτό κέντρο. Θα το πάρει στο 0-0, μην φάει τον γκολ, να κάνει ένα, σε αυτό το στυλ. Δηλαδή με πολλούς παίκτες στο κέντρο, πάω στο κέντρο, έχει προβλήματα, κακά τα ψέματα, πάω και καλά άκρα και μάλλον θα το χτυπήσει το Ολυμπιακός έτσι όπως το βλέπω εδώ το σχέδιο στο κέντρο του γηπέδου. Μάλιστα. Στην αδυναμία του πάω δηλαδή κατά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να δούμε το πρώτο βίντεο που αφορά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και επιστρέφουμε με τη βοήθεια του Κώστα να αναλύσουμε και τα σχέδια του Αμπέλ Φερέιρα από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ακόμα μια σημαντική επένδυση για το μέλλον πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός. Καθώς την Πέμπτη ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού μπακ Απόστολο Αποστολόπουλου από τον Πανσεραϊκό. Πρόκειται για μια σπουδαία επένδυση για το μέλλον. Με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται τα επόμενα χρόνια να γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αποστολόπουλος αγωνιζόταν στην ομάδα των Σερών. Υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή προετοιμασία και από εκεί πέρα ο Πέδρο Μαρτίνς θα αποφασίσει αν θα τον κρατήσει για να παίξει στην ΚΑΠΑ 19 ή θα δοθεί δανεικός. Το μικρό καλωσόρισε στην ερυθρόλευκη οικογένεια ο Κώστας Τσιμίκας με μια ανάρτησή του στο Instagram. Ο διεθνής μπακ του Ολυμπιακού, στου οποίου τα χνάρια βαδίζει πλέον ο Αποστολόπουλος, έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, μικρέ αδερφέ μου». Εξάλλου, οι ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής των play-off της Super League 1. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πέδρο Μαρτίνς θα χρησιμοποιήσει το 4-3-3 όσον αφορά το πώς θα παρατάξει την ομάδα του στη σκακέρα της Τούμπας. Οι ερυθρόλευκοι πάντως έχουν ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουν, καθώς στην τελευταία προπόνηση ο Ματιέ Βαλμπουενά ένιωσε βαρύ τον δεξί του προσαγωγό, με αποτέλεσμα ο Πέδρο Μαρτίνς να τον στείλει κατευθείαν στα αποδυτήρια. Βεβαίως, ο ίδιος τόνισε πως δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά με το γεγονός ότι ο Βαλμπουενά φέτος έχει δείξει αρκετές φορές πως μπορεί να τραυματιστεί, λέω βεβαίως και της ηλικίας του, δείχνει πως δεν αποκλείεται στο 4-3-3 και στη θέση του αριστερού εξτρέμ να αγωνιστεί ο Κώστας Φορτούνης. Από εκεί πέρα, δεξιά θα είναι λογικά ο Λάζαρ Ραντζέλοβιτς, ενώ η τριάδα στα χαφ θα αποτελείται από τους Καμαρά, Μπουχαλάκη και Γκιλιέρμε. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ελαραμπή, τερματοφύλακας, ο Σα, ενώ από δεξιά προς αριστερά θα έχουμε τους Ομάρ, Σεμέδο, Μπα και βεβαίως τον Κώστα Τσιμίκα. Εξάλλου, ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε στην εφημερίδα Τα Νέα για πολλά και σημαντικά θέματα που αφορούν στον ίδιο αλλά και τον Ολυμπιακό. Χαρακτηριστικά, ο νεαρός στόπερ της Sheffield United είχε τις δικές του ατάκες για το πρωτάθλημα, το οποίο βεβαίως αναμένεται να κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Το απέδειξε και αξίζει το πρωτάθλημα. Για τις αναμετρήσεις με τους Γούλους, έκανε μια υπέρβαση. Η Γούλς είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Μπορεί να καταφέρει να περάσει ο Ολυμπιακός, μακάρι να γίνει, θα είναι σπουδαίο. Αλλά βεβαίως και για τον τρίμπι της Τούμπας. Θα κριθεί στη δουλειά που έκαναν στην απραξία. Όσες προπονήσεις και φιλικά να δώσεις δεν έχει καμία σχέση. Θα είναι δύσκολο. Είναι αγώνα ζωής και θανάτου. Και για τις δύο ομάδες. Είδαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αυτό το 4-3-3 που ετοιμάζει ο Πέδρο Μαρτίνς και τις δηλώσεις του Ρέτσου. Με τραυματισμού στο παιδί, έχει καταφέρει να παίξει ακόμα στην Sheffield United, που είναι ψηλά στη βαθμολογία της Premier League. Πάμε τώρα και στον ΠΑΟΚ να δούμε μια πιθανή εντεκάδα από τον Αμπέλ Φερέιρα. Εδώ με Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, με Βαρέλα, Μιχάη,
στο κέντρο της άμυνας. Μάτος δεξιά, Βιερίνη αριστερά, Μαρούτσια Μίσιτς, οι δύο κόφτες, το πούμε έτσι. Λιμιός Ελκαντουρί, Μπίσες Βαρυπέλικας πίσω από τον ΑΚΠΟΜ. Κωστή, τι λες? Κοίταξε, άμα πέσει με 4 κάπου ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο στην καταστροφία ότι θα βάλει τον Ελκαντουρί αντί το Αλάβου εκεί. Έτσι και να τον μπασταρδέψει κι αυτός λίγο, γιατί σε 4-3-3 μπασταρδεμένο βαρύ θα πάει το Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι έχει αδυναμία στον χώρο του κέντρου. Ο Πέλκας έχει μια ψιλοενόχληση και θα παίξει μάλλον ο Μπίσεσβαρ εκεί. Εντάξει. Κοίταξε, για μένα μεγάλο ρόλο θα παίξει στον χώρο, ο χώρος του κέντρου. Την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ πέρσι από τα μπακ που πήρε πολλά ανεβάσματα, γκολ, πάσες, ιστορίες. Αυτοί τώρα και δεν είναι 35 άριδες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να κάνουν τα χιλιόμετρα που κάνανε πέρσι και κατάσταση είναι. Επίσης, ο Μαουρίσιο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο Μπίσεσβαρ όταν ξεκίνησε το παραμύθι του κορονοϊού με τον Τζιόρδα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ο Βιερίνια δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Το μάτς πάλι ξεκινάει από εκεί. Ναι. Με πολύ, πολύ ξυλίκι στο κέντρο, μαρκαρίσματα. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι δεν θα κάνει το λάθος που έκανε πέρσι. Αμολάτε μπροστά, βάγαμε 3-1. Ούτε θα κάνει το λάθος, αν το κάνει να την πατήσει, που έβαλε 2 γκολ εδώ στο κύπελο και μετά πήγε να σκοτώσει τον ΠΑΟ με τερματοφύλακα 17 χρονών και την πάτησε και χάσει 3-2. Ναι. Φαίνεται ότι δεν θα δούμε καλή μπάλα, δηλαδή αυτές οι εντεκάδες θα δούμε ποδόσφαιρο μέτριο. Πολλά φάουλ στον χώρο του κέντρου. Εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν θα κερδίσει. Δεν θα μπορέσει να κερδίσει κανένας. Το βλέπεις για ισοπαλία. Και στο κουμάρι που θα παίξει μετά αργότερα, ναι. Νομίζω ότι αν θα με έβαζες το πιστόλι εδώ και μου έλεγες παίξε μια ισοπαλία, αν πεθάνεις, πάμε να τον πάω με τον Ολυμπιακό. Η ισοπαλία όμως για τον Ολυμπιακό θα είναι σαν νίκη, έτσι, γιατί θα τελειώσει. Θα τελειώσει. Λοιπόν. Είτε με μείον 7, ναι. Είτε χωρίς μείον 7, η ισοπαλία Ολυμπιακός μπορεί να κάνει και τον γύρο του Θριάβου. Δεν μπορούν. Εγώ πάω με τους 7 βαθμούς. Με ισοπαλία παραμένουν 7. Δεν μπορεί να τους κάνει τώρα. Είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Mm-hmm. Για να έχει ενδιαφέρον πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟ και να περιμένουμε τον κράτη. Πάμε σε αυτό. Καλά. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε και πάω κάγκ για τη δεύτερη θέση. Οπότε δεν χάνει το ενδιαφέρον του. Έλα, σε πειράζω. Νίκο, δεκάδα πάω, βλέπουμε εδώ. Προτιμά τον ΑΚΠΟΜ στην κορφή της επίθεσης από τον Σφιντέρσκι. Μάλλον Μπίσες Βαραντί Πέλκα, Ελκαντουρί, Μαουρίτσιο, Μίσης. Φαίνεται λίγο βαριά ομάδα. Ό,τι καλύτερο έχει και ο ΠΑΟΚ το βάζει. Ναι. Ό,τι καλύτερο, αυτό είναι. Γιατί πότε ήταν ελαφριά η ΠΑΟΚ. Η πίσω γραμμή κατάσταση. Παίζουν όλοι κομπλέ. Ναι. Θα έπεσε ο Ίγκανσον αν ήταν τιμωρημένος αντί του Βαρέλα. Βάζει τον Μικάη στόπερ εκεί. Ο Βιερίνια και ο Μάτος είναι βασικοί. Ο Μαρίτσιο και ο Μίσιτς νομίζω ότι καλύτερο έχει στα χαφ. Ο ΠΑΟΚ. Μάτος, Βιερίνια, Μαουρίτσιο, Μίσιτς, Λιμιός, Μπίσες, Βαλκαντουρί, Αγμπό, Πέλκας. Ναι. Όλο το... Όλοι είναι. Κοιτάξτε. Ναι. Μάτος 35 χρονών. Ναι. Βιερίνια 35 χρονών, αριστερό μπακ, Βαρέλα 32 χρονών. Τρεις στους τέσσερις είναι γιες. Μαουρίσιο γεννήθηκε. Και ο Μιχάη έχει πρώτη συμμετοχή κάνει, έτσι. Ο Μιχάη κάνει την πρώτη συμμετοχή. Ναι. Είναι βαριά και είχε βάλει στόπερ. Είναι η τετράδα του ΠΑΟΚ ευάλωτη και ηλικιακά. Εντάξει. Από εκεί και πέρα κάπου, μύθι αργός αλλά πολύ καλός. Μαουρίσιο θέμα. Δεν είναι αυτή η ομάδα του ΠΑΟ να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να ξέρει ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τους πετάξουμε ένα γκολ, 2 γκολ που παλιά έρχονταν με τον Πετρόπουλο στο αεροδρόμιο και χάνε ένα θαμάλια με κούδες παρήντες, άντρες και τα λοιπά και ο Ολυμπιακός ομαδάρα και κέρδισε το ΠΑΟ. Δεν είναι το ΠΑΟ. Ναι. Δεν είναι και το χρυσινός ο ΠΑΟ. Μακάρι όμως εγώ λέω για το καλό του προϊόντος να κερδίσει ο ΠΑΟ να γίνει ταβέρνα γιατί οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Ο πρωταθλητής βγήκε, τελειώσαμε, ψάχνουμε το δεύτερο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς. Αυτός ο ΠΑΟΚ ναι, ναι. Δεν έχει δυνατότητα να πάρει πρωτάθλημα. Mm-hmm. Τελειώσαμε. Ακόμα και να ήταν στα ίσια, έτσι. Τίποτε. Ο Ολυμπιακός το πήρε. Ναι. Αυτά τώρα, ότι είμαι 35, 40, 80, αυτούς έξι, αυτούς παίζεις. Mm-hmm. Για την ηλικία που λέει ο Κώστας. Όταν πάρεις μικρούς θα λες, είναι άπειροι, δεν έχει τέτοια.
Ολυμπιακός θα κατέβει να παίξει την μπάλα του, παίζει 4-3-3, καθαρά και με χ βγήκε πρωταθλητής. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των play-off έχει ξεκινήσει και οι ομάδες ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο παιχνίδι της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο, Αμπέλ Φερέιρα προσπαθεί να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει σε 4 παίκτες. Εκτός πλάνων βρίσκονται οι Γιαννούλης, Ίγκανσον, Αουγκούστο και Κρέσπο, καθώς και οι δύο πρώτοι είναι τιμωρημένοι, ενώ ο Βραζιλιάνος είναι τραυματίας, ενώ ο Ισπανός μόλις επέστρεψε από την Ισπανία και δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ο Πορτογάλος τεχνικός φαίνεται να έχει καταλήξει σε ένα βασικό σχήμα. Βασικός τερματοφύλακας αναμένεται να επιλεχθεί ο Πασχαλάκης, ενώ στο κέντρο της άμυνας θα παίξουν η Βαρέλα, Μιχάη και η Μάτος, Βιερίνια στα άκρα. Στα χαφ θα αγωνιστούν οι Μαωρίσιο και Μίσιτς, με τον Λιμνιό στα δεξιά και τον Ελκαντουρί αριστερά. Ο Μπίσεσβαρ αναμένεται να πάρει θέση πίσω από τον Ακπομ, ο οποίος φαίνεται να έχει προβάδισμα έναντι του Ζιντέρσκι. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Ζίβκο Ζίβκοβιτς μίλησε στη Σερβία για την καριέρα του και την επιστροφή της Super League 1 στην αγωνιστική δράση. Καταφέραμε να συγκεντρωθούμε στο πρωτάθλημα όσο ήταν δυνατόν. Και τώρα είναι στο χέρι μας να συγκεντρωθούμε και πάλι όσο το δυνατόν περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια και να κυνηγήσουμε την ανατροπή. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά με μία νίκη στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε 4 βαθμούς πίσω και η μάχη για το πρωτάθλημα θα είναι ανοιχτή. Με αφορμή την επιστροφή του ελληνικού πρωταθλήματος και ο Ζωσέ Μαουρίσιο μίλησε σε βραζιλιάνικη ιστοσελίδα. Ο 39χρονος βραζιλιάνος μέσος αναφέρθηκε για το δύσκολο διάστημα της καραντίνας. Αυτή η περίοδος χωρίς παιχνίδια ήταν πρωτοφανής για όλους στον πλανήτη. Κάθε παίκτης έπρεπε να μάθει να το διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο, όσο δύσκολο κι αν ήταν. Γνωρίζαμε ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή να παίξουμε ξανά και είναι πλέον προφανές ότι όλη η προσπάθεια που έγινε από όλους στην πραγματικότητα απέδωσε. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που αγαπάμε ξανά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε δύο κολαγόνα, τα οποία είναι τρομερά. Κάνε καλό στον οργανισμό, δύναμη, κέφι, προπόνηση, τρέξιμο, βάδιν, ό,τι θες κάνεις. Και παίρνεις και δύο, το Champions και το Proaction, ναι, αντισημικό, δωρεάν. Τρομερό. Απίθανα. Τα προτιμήστε αμέσως. Λοιπόν, έγιναν γνωστές σήμερα και οι ημερομηνίες για τους επαναληπτικούς του κυπέλου Ελλάδος. Να δούμε την σχετική κάρτα. 24 Ιουνίου, λοιπόν, στις 7 το απόγευμα, Άρης ΑΕΚ και στις 9.30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Για να μάθουμε και το ζευγάρι του φετινού τελικού, που νομίζω ότι πάει ένα μήνα μετά, δηλαδή 24 Ιουλίου ο τελικός. Υπήρχαν και κάποιες διαρροές, δυσαρέσκεια και για Ολυμπιακό και για ΠΑΟΚ και τις ημερομηνίες κλπ. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί σε μια τέτοια περίπτωση που είναι τόσο στριμωγμένες οι ημερομηνίες να είναι και όλοι ικανοποιημένοι. Εκτιμώ, αν το έχω δει σωστά, ότι στον Ολυμπιακό πέφτει μάτς με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, δηλαδή ενδιάμεσα με το κύπελλο. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παίζει. Είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και έχει χάσει ο Ολυμπιακός 3-2 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι. Ένα μάτς που είχε προηγηθεί 0-2 και το γύρισε ο ΠΑΟΚ και έκανε αναφορά ο Κωστής νωρίτερα. Και Άρης ΑΕΚ. Και Άρης ΑΕΚ, ναι. Η ΑΕΚ πώς είχε κερδίσει η Κωστή? Η ΑΕΚ κέρδισε 2-1. 2-1, μπράβο, ναι, 2-1. Είχε κάνει ένα φοβερό πρέσινγκ η ΑΕΚ ψηλά πάρα πολύ ώρα, αλλά τα γκολ δεν τα έβαλε. Ναι. Και όταν στο δεύτερο ημίχρονο άρχισε να πέφτει βιολογικά, πήγε ο Βλάκας σε ματίγια, ποδοσφαιρικά Βλάκας. Ναι, σωστό, σωστό. Κάνε ένα φάουλ για κάρτα. Στιγμή που η ΑΕΚ έπεσε, δεν μπορούσε να κάνει. Στο μας το είπε ο Νίκος, δεν μπορεί μια ομάδα 90 λεπτά να κάνει την πίεση ψηλά. Στο κέντρο. Η ΑΕΚ το έκανε, έχασε 5-6 γκολ. Τα χάσε. Και πάει ως μένει με 10 παίκτες. Και την έβαγε την κόκκινη στο κέντρο, έτσι, δηλαδή. Στο κέντρο του είχε πέσει. Βλάκας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα φρέσκα κουλούρια. Πάμε γερά ντέρμπι και αυτά. Έχουμε και ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο Αθηναϊκό ντέρμπι.
Εδώ με πολλά ερωτήματα για τον Παναθηναϊκό, όχι τόσο αγωνιστικά, αλλά το κουβεντιάζαμε και τη Δευτέρα. Ο Γιώργος Δόνης ενημερώθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο πως δεν θα συνεχίσει την εργασία των δύο πλευρών μετά το πέρας των play-off. Γεννάται ένα ερωτηματικό πώς θα εμπνεύσει την ομάδα. Έχουμε ξαναπεί πως είναι πεισματάρης, θέλει να κλείσει καλά αυτόν τον κύκλο του στο Τριφύλι. Από την άλλη, είναι νέα ποδοσφαιριστές από το υπάρχον ρόστερ που γνωρίζουν πως για τον ΑΒ λόγο του χρόνου δεν θα βρίσκονται στην ομάδα. Και αν δούμε και την εντεκάδα του, μια πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού, θα διαπιστώσουμε πως από τους 11, οι 4-5 δεν θα είναι του χρόνου στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Γιώχανσον δεν θα μείνει, ο Ινσούα δεν θα μείνει, ο Δόνης δεν θα μείνει, ο Ανουάρ επιστρέφει στην Villarreal, ο Ζαχίντ είναι δανεικός, δεν θα μείνει και ο Μακέντ είναι προς πώληση. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Από την άλλη... Ο Δόνης συμβόλαιο τελειώνει φέτος, το Μάιο, τον Ιούνιο. Του ποδοσφαιριστή ή του προπονητή? Του προπονητή. Προπονητής έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο από ό,τι ξέρω. Και τι του κάνει τώρα ο Αλαφούζος? Ο Αλαφούζος. Βαγιαδολίδ, διορθώνω, είναι ο Ανουάρ, όχι Villarreal. Ναι, πες. Ναι. Ο Αλαφούζος είναι πονηρός. Κοντός, είναι πονηρός, φοβερά πονηρός. Λέει, Δόνη, θες θέλω του χρόνου, φεύγεις, κάνεις, ευχαριστώ πολύ και τα λοιπά. Μετά λέει, ξέρεις κάτι να μείνε στα play-off. Σου λέει να παραιτηθεί ο Δόνης για να μην δικαιώται αποζημίωση. Καταλαβες. Ο Δόνης όμως, που δεν είναι στο σπουργείο του ψίχουλο, θα το σκίσει. Όπως έσκησε και τον Ζαβίδη και καλά τους κάνει. Ναι. Εργαζόμενος είμαι, κύριε. Δουλεύω, σε βγάζω πέντες, είμαι τέταρτος, πέμπτος, τρίτος, τι το διάλογο κάνω, σε παίζω μπάλα. Εντάξει, γιατί να τον κάνει πονηρά, τον έκανε πονηρά. Το περίεργο στην υπόθεση αυτή είναι πώς και από ποιον δημοσιοποιήθηκε η επιστολή, έτσι. Γιατί τυπικά ο Αλαφούζος σου λέει θέλω μετά το πέρας των play-off που ολοκληρώνεται και η σεζόν να ολοκληρωθεί η συνεργασία μας. Αυτό για να μας πει ο Νίκος για την μπάλα. Ναι. Πάμε σε κάνα κουρασάν ο Αλαφούζος, σε κάνα δημοσιογράφο. Να έχει και μέλη το κουρασάν και ζάχαρη. Να τον βγάλει το ρεπορτάζ. Ναι. Ο Αλαφούζος είναι παμπώνιος. Κοντός. Δεν υπάρχει, εγώ κοντό βλάκα δεν έχω δει. Ένα 65 κοντό, πού να τον δεις τον βλάκα, είναι σατανάτα του. Του λέει Δόνης, θα μας είσαι επειδή είναι νευρικός, θα φύγει, θα κάνει. Ο Δόνης σου λέει, θα φάγω και τα ψίχουλα και το καρβέλι, σε κάνω εγώ εσένα Golden Boy, δεν θα πάω μέχρι δεκάρα, θα σπάμε μέχρι τον Άριο Πάγο. Έτσι έγινε για μένα η δουλειά και έτσι έμαθα. Γιατί ο Δόνης έχει κάτι δικούς, εδώ και μας τα λένε. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε και τώρα και στην παλίτσα, να δούμε την εντεκάδα, πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Θέλει να πάει με ένα 4-3-3. Έλεγα, Νίκο, νωρίτερα και θέλω τη γνώμη σου. Από τους παίκτες που βλέπουμε, οι 4-5 δεν θα συνεχίσουν του χρόνου. Πώς δεν θα συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό? Ο Γιώχασον θα φύγει, ακούγεται για Νότιχαμ Φόρεστ. Ο Ινσούα θα φύγει, ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Ο Δόνης δεν του ανανεώνει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Ο Ανουάρ είναι δανεικός, ο Ζαχίντ είναι δανεικός, ο Μακέντα πάει προς πώληση. Και το ερώτημά μου είναι το εξής, γιατί έχεις φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Μα μείνει ο μισός, ε. Ναι, αλλά τώρα πώς θα παίξει όταν οι 5 από τους 11 ξέρουν πως δεν θα είναι σε ένα μήνα στην ομάδα ή όταν μπαίνει να παίξει ο άλλος μπάλα τα ξεχνάει αυτά. Άμα τους βάζει, ναι, θα τα δώσουν όλα. Θα τα δώσουν όλα, ναι. Τέρμα. Δεν έχει, επειδή φεύγω, δεν είναι και σίγουρο, μπορεί να παίξουν καλή μπάλα. Και ένας δύο από αυτούς να τους πει, έλα εδώ, τόσα ήτανε, πάρε κι άλλα τόσα και κάτσε. Ναι. Είναι εντάξει. Mm-hmm. Αλλά εδώ, μεγάλα σωματεία, σέβονται την ιστορία που δουλέψαν, κάναν. Σωστά. Θα δώσουν όλα. Όπως και ο Δόνης που ξέρει ότι δεν θα συνεχίσει, αλλά θέλει να κλείσει καλά. Για μπράβο. Να τον θυμούνται. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Έλα ρε Κώστα. Έτσι. Στον Παναθηναϊκό... Αν ήθελε τα φράγκα, θα πήγαινε αλλού με τα διπλάσια χρήματα τώρα. Για τον Παναθηναϊκό μιλάω τώρα, δεν μιλάω γενικά, έτσι. Μπράβο. Τώρα, πάμε να δούμε και την ΑΕΚ. Έχουμε μιλήσει με... συγγνώμη. Να δούμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και επιστρέφουμε για την ΑΕΚ. Ο
Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, με τον Γιώργο Δόνη να βλέπει να υπάρχουν πολλά προβλήματα στα πλάνα του. Ο προπονητής του Τριφυλλίου σκέφτεται να παρατάξει στο αθηναϊκό ντέρμπι σχήμα με τρεις κεντρικούς χαφ, τους Κουρμπέλη, Ανουάρ και Δόνη. Ωστόσο, προβληματίζεται από το γεγονός ότι ο αρχηγός της ομάδας έχει χάσει προπονήσεις και ο διεθνής άσος δεν είναι στο 100%. Από εκεί και πέρα, οι Ζαχίτ και Χατζηγιοβάνης θα πάρουν θέση στα δύο άκρα της ομάδας, με τον Μακέντα να ξεκινά στην επίθεση. Στο μεταξύ, σε μια περίοδο που στον Παναθηναϊκό επικρατεί αναταραχή και εν ώψη της έναρξης των play-off της Super League, οι φίλοι της ομάδας δείχνουν πως είναι δίπλα στους παίκτες και τον Γιώργο Δόνη. Περίπου 30 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας στο Κοροπή στη διάρκεια της προπόνησης και μίλησαν με τον Γιώργο Δόνη και τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού. Θυμίζουμε πως στο Τριφύλλι το κλίμα δεν είναι ιδανικό λίγες ημέρες πριν την έναρξη των play-off της Super League, αφού έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Δόνης θα αποχαιρετήσει μετά την ολοκλήρωση του μίνι πρωταθλήματος. Οι οπαδοί εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για το διαζύγιο με τον Έλληνα τεχνικό, ενώ ζήτησαν από τους παίκτες να τα δώσουν όλα στα play-off. Ξέρουμε ότι έχει δημιουργηθεί αναστάτωση χωρίς να έχετε εσείς την ευθύνη για το θέμα του προπονητή και ότι δεν σας άρεσε η απόλυση του προπονητή, αλλά από τη στιγμή που φοράτε αυτή τη φανέλα πρέπει να δίνετε τα πάντα και να την τιμάτε, ήταν κάποια από τα λόγια του κόσμου στους παίκτες. Σε οριστική συμφωνία για μείωση 20% στην τελευταία δόση των συμβολέων τους που τους προτάθηκε από τη διοίκηση έφτασαν την Πέμπτη οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Μετά την προχθεσινή τους συζήτηση, οι ποδοσφαιριστές ενημέρωσαν τους αρχηγούς ότι δέχονται το συγκεκριμένο ψαλίδι σε ό,τι έχει να κάνει με την τελευταία δόση του Μαΐου. Έτσι, ο Παναθηναϊκός προχωράει σε μικρή μείωση 5% στο ετήσιο συμβόλαιο σε σχέση με άλλες ομάδες που έκοψαν πάνω από 10% στο ετήσιο συμβόλαιο των παικτών και μπαίνει στα play-off αυτή τη Super League με μεγαλύτερη ηρεμία. Τέλος, οι πράσινοι αναζητούν παίκτη για τα χαφ, αφού Δόνης και Ανουάρ θα αποχωρήσουν, όπως φαίνεται και καθημερινά προτείνονται ονόματα ποδοσφαιριστών στον Τσάβι Ρόκα. Ένα από αυτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι ο Ντάνι Καστεγιάνο που αγωνίζεται στη Λας Πάλμας. Ο 32χρονος άσος είναι αρχηγός στην ομάδα των Κανάριων Ίσων και μάνατζερ τον πρότεινα στον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλλιού, ο οποίος και εξετάζει την περίπτωσή του. Ο Καστεγιάνο φέτος είχε 21 συμμετοχές στη Segunda Division και με τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου μένει ελεύθερος από τη Las Palmas, στην οποία αγωνίζεται από το 2011, ενώ είναι και προϊόν των Ακαδημιών του Συλλόγου. Υπάρχει και μεταγραφολογία. Είναι λογικό ο Τσάβι Ρόκα να στρέφει το βλέμμα του στην Ιβηρική, αφού την αγορά την ξέρει εκεί καλύτερα, και μάλλον θα δούμε αρκετούς Ισπανούς ή Ισπανόφωνους ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Να πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Έχει πει και ο Νίκος και ο Κώστας καλά λόγια για τον Μάσιμο Καρέρα, τον Ιταλό τεχνικό της Ένωσης, ο οποίος έχει αφήσει καλές εντυπώσεις στην εκκίνησή του στον πάγκο της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία μπαίνει σε αυτά τα play-off έχοντας ξεκάθαρο στόχο την δεύτερη θέση, ούσα στο πλήν 1 από τον ΠΑΟΚ, με τα τωρινά δεδομένα της τιμωρίας του δικεφάλου του Βορρά στο πλήν 14. Οπότε νομίζω ότι έχει και μεγαλύτερο κίνητρο. Να δούμε μια πιθανή εντεκάδα που ετοιμάζει ο Μάσιμο Καρέρα. Εδώ είναι το δεύτερο σενάριο που δεν συγκεντρώνει και τις πιο πολλές πιθανότητες, αλλά ας το δούμε για να το σχολιάσουμε. Έχοντας και τον Ολιβέιρα και τον Αραούχο, όχι απόλυτα έτοιμα τον Αργεντίνο. Τον Ολιβέιρα όμως ναι. Υπάρχει ένα σενάριο, Νίκο, που θέλει να παίζει ο Καρέρα με 4-3-3, έχοντας και Σιμάνσκι και Σιμόες και Κρίσισιτς στην εντεκάδα, αλλά βάζοντας τον Μάνταλο σεντερφόρ, ψευτοενιάρι που λέμε. Είναι ένα σχήμα όχι ορθολογικό. Μπορεί να το δούμε κατά διάρκεια του ντέρμπι, όχι από το ξεκίνημα. Τον φέρει λίγο από πίσω, από τους δύο προτιμένους. Και να φύγει ο Λιβάγια μπροστά. Μπράβο. Και να γίνει 4-3-2-1. Όχι, μπορεί να το κάνει 4-4-2. Α, με Μάνταλο δεκάρι, Βέρντε Λιβάγια μπροστά. Έτσι θα πάει. Ναι. Λιβάγια με Βέρντε μπροστά. Ναι. Και πιο πίσω ο Μάνταλος. Mm-hmm. Με τα τρία χαφ. Με τα τρία χαφ, ναι. Αυτό είναι. Έτσι. Θα σου άρεσε αυτό, γιατί θωρακίζεσαι με τρία χαφ. Ναι. Δεν θα παίξει με σέντρο φορμάντα. Mm-hmm. Θα τον επιστρέψει. Θα ξεκινήσει. Θα τον γυρίσει πίσω. Βέβαια. Και θα έχει τους δύο φορ. Μα δεν κάνει ο Μάνταλος για σέντρο φορ. Ναι. Είναι και... Θα παίξει 4-3-3. Mm-hmm.
να παίξει 4-4-2 ναι. με τους δύο προτιμένους και το Μάνταλο μπροστά, τα τρία χαφ και πίσω από τους κυνηγούς. Ναι. Να γίνεται τρίτος. Να γίνει τρίτος, έτσι. Γιατί και θα έχει και παιχνίδι. Mm-hmm. Και θα έχει την πλάτη του και τρία χαφ. Έτσι είναι η λογική. Ναι, ναι. Δεν πάει. Ναι. Κώστα, τι λες? Άρα πρέπει ο Μπακάτης με τον Λόπεζ. Παλεύουνε πάρα πολύ. Ο Μπακάτης μπορεί να παλεύει. Mm-hmm. Ο Λόπεζ δεν το βλέπω. Ναι. Δηλαδή θα πέσει πολύ δουλειά στο Μπακάτη πάλι. Το βλέπω να πατέρει πλάτη στο Μπακάτη. Πάμε να δούμε και το δεύτερο σενάριο που είναι το επικρατέστερο που έχει αυτό τον... Αυτό μοιάζει λίγο, συγγνώμη, αυτό μοιάζει λίγο και με τον Ολυμπιακό Τρίσκα και τέταρτο στο Μάντα. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε να δούμε και το άλλο σχήμα σε full screen με Ολιβέιρα center for, με Μάνταλο δεκάρι, Βέρντι από τη μία, Λιβάγια από την άλλη, Σιμάσκι, Κρίσισιτς, Λόπες, Μπακάκι, Βράνιες, Βάρνα και Μπάρκα. Αυτό πώς το βλέπεις, Νίκο? Αυτό είναι ωραίο. Και αυτό καλό, ε. 4-3-3 με το Μάνταλο του Μανταδόρο και παίζουν. Και να έχει Βέρντε εξτρέμ από τη μία, Λιβάγια αριστερά από την άλλη. Φράβο, και τον Ολιβέιρα σεντερφόρ. Θα το πει αυτός. Λίγο τον ήχο του Κώστα να φτιάξουμε. Βέβαια, Λιβάγια εξτρέμ δύσκολα είναι. Καλύτερα σεντερφόρ. Ανάλογα έχει παίχτες ναι. εξτρέμ γρήγορα και τέτοια. Το Βέρντε μόνο. Έχει το Βέρντε. Δεν έχει. Από την άλλη πλευρά ψάχνει η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς εξτρέμ. Πάμε να δούμε και αυτό που μας ανέφερε νωρίτερα ο Νίκος, δηλαδή με Μάνταλο δεκάρι, Σιμάνσκι, Σιμόες, Κρίσισιτς, τρία χαφ και Λιβάγια Βέρντε μπροστά. Λιβάγια παίζει στη θέση του. Φορ. Φεύγει από εξτρέμ φόρο. Ναι. Ο Βέρντε τα ίδια είναι και ο Μάνταλος χώνεται. Mm-hmm. Παίρνει την μπάλα από τον Κρίσισιτς, Σιμόες, Σιμάνσκι, την πετάει στο Βέρντε η Λιβάγια και χώνεται. Και θα μπαίνει και αυτός ως τρίτος. Έτσι είναι. Το δεκάρι εκεί είναι. Ναι. Θα χώνεται μέσα. Και έτσι μας έχει πει ότι πρέπει να παίζει και ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό αντίστοιχα. Βέβαια. Ανεξάρτητα αν έχει και Βαλμπουένα ίδια εντεκάδα. Βέβαια, δεν βλέπεις τους πετάνε εξτρέμ, τους έχουν σβήσει. Ναι. Μια Κυριακή παίζει, δεν παίζει. Έχουμε χάσει τα Πασχάλια με το Φορτούνη. Εκεί. Τι γιατί εξτρέμ. Ακόμα Νίκο και να συγκλίνει, έχει πολλή δουλειά ο Μπακ μετά. Σε αυτοί οι παίχτες δεν μπορούν να παίξουν εξτρέμ. Γραμμή, ναι. Άλλοι παίχτες είναι εξτρέμ. Ναι. Ο Μάνταλος θα παίξει εκεί. Mm-hmm. Δεν μπορεί εξτρέμ. Τον ναι. πιάνουνε. Δεν είναι πολύ δυνατός. Δεν... Νόκει μέσα. Θα οργανώσει, θα κάνει και θα πετάχτει και τρεις φορές κρυφώς. Να βλέπει και όλο το γήπεδο. Πάσες. Να βλέπει και όλο το γήπεδο. Έτσι, λοιπόν, Κώστα, ποιο από τα δύο ή μάλλον το τρίτο. Εγώ θα λέγα το τρίτο που είπε ο Νίκος, αλλά εντάξει. Κοίτα, αν παίξει ο Λόπεζ με το Λιβάγια πλευρά, με τα δύο χαρτ που έχει ο, όπως το λένε, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Καρέρα. Χάνει ένα χαφ. Εντάξει, ο Μάνταλος θα αρχίσει πίσω θα κάνει, αλλά θα χτυπήσει από εκεί ο Δόνης, από τον Λόπες και τον Λιβάγιο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε ο Νίκος, το 3 συντομάνταλο είναι πιο συμπαγές, να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή μετά το κορονοϊό 3 μήνες δεν ξέρουμε αν έχουν μεγάλες επαναφορές ή πέφτες ανέβα κατέβα. Προπονητές πρέπει να πάρετε πιο συντηρητικά σχήματα και πιο πολλά χαφ, πιο λίγα μέτρα. Γιατί άμα φουλάρουνε θα έχουμε και απώλειες, νομίζω, τραυματισμούς, τραβήγματα και τέτοια. Σωστό. Δηλαδή αν βάλεις το Μάνταλο ας πούμε σε μεγάλους χώρους τώρα, πετάξεις το Φορτούνι που είναι και σε καλή κατάσταση. Με τρία χάφο Φορτούνι σαν τέταρτος να βγαίνει και ο Τζιμίκας, σε πιο λίγα μέτρα μπορεί να την ψιλοβγάλει, πιθανολογώ. Αλλά ο Νίκος μας έμαθε ότι το κέντρο και ο ίδιος έβαζε πολύ στο κέντρο. Έπαιζε πολύ ρολίστες κάπου ο Νίκος. Και έβαζε και παίχτες ατού, έβαζε και κρυφούς. Έκανε ωραία πράγματα ο Νίκος στο κέντρο. Και βλέπω ότι από ό,τι βλέπω τα ρεπορτάζ, οι προπονητές κοιτάζουν να βολιάσουν πολλούς χαφ για να μην έχουν πολύ μεγάλες διαδρομές και να έχουμε έντονα παιχνίδια ανέβα κατέβα. Αλλά η ΑΕΚ, όπως είπε ο Νίκος πολύ σωστά, πιθανόν να γίνει, οι τρεις χαφ και ο Μάνταλος είναι το ένα το καλό σενάριο. Το άλλο με τα δύο χαφ, το Λόπες και το Λιβάγια, είναι πιο ανοιχτό, πιο επικίνδυνο. Ακριβώς. Ο Νίκος ναι. βέβαια έβαζε και man to man στα ατού των αντιπάλων. Ναι. Είτε ήταν σε ντρεφόρ, είτε ήταν στα χαφ. Ναι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε ρεπορτάζ ΑΕΚ και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για Άρη Όφη, Ατρόμητο, τα πάντα έχουμε. Πάμε. Γνωστό έγινε το όνομα που συζητήσαν Καρέρα και Κόντε. Ο λόγος για τον Τζόρνταν Αϊμπ. Ο 24χρονος Άγγλος ακραίος Νιγηριανής καταγωγής δεν πρόκειται να ανανεώσει η συνεργασία του με την Μπρόρνμουθ, όπου αγωνίζεται και τη φετινή σεζόν και αμοιβόταν με 4,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα κεράσια πριν 4 χρόνια είχαν δαπανίσει 18 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον παίχτη από τη Λίβερπουλ. Ο Αϊμπ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Wycombe και τη League 1. Εκεί έκανε 11 συμμετοχές, έβαλε ένα γκολ και μία assist στη σεζόν 11-12. Ακολούθησε η νεανική ομάδα της Λίβερπουλ, όπου έκανε 20 συμμετοχές, 3 γκολ, 7 assist τη σεζόν 2012-2016 με σποραδικές συμμετοχές στην ανδρική ομάδα. Μπρέγιχαμ, 11 συμμετοχές, 1 γκολ, 1 assist τη σεζόν 2013-2014. Derby County, 20 συμμετοχές, 5 γκολ, 1 assist τη σεζόν 2014-2015. Η ανδρική ομάδα της Λίβερπουλ με 58 συμμετοχές, 4 γκολ, 7 assist από το 2013 έως το 2016, ενώ στα κεράσια 92 συμμετοχές, 5 γκολ, 9 assist από το 2016 έως και σήμερα. Με την εθνική και η Αγγλία σε έχει αγωνιστεί με τις ομάδες μέχρι την Under 21, όπου έχει κάνει 4 συμμετοχές, κανένα γκολ και καμία assist. Ο Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο Μπράιαντεν Μπακαρέ, που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Γουλφς, είναι ο παίκτης που θεωρούν στην ΑΕΚ ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, αποτελώντας το αντικαταστάτη του Βίκτορ Κλωναρίδη, ο οποίος θα αποχωρήσει μετά τα play-off. Ο 22χρονος επιθετικός είναι διεθνής με την Under 23 της Νιγηρίας, αγωνιζόταν βασικός στο κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2019. Αποτελεί προϊόν των ακαδημαϊών της Wolves, με την οποία πραγματοποίησε 49 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 assist από το 2015 έως το 2018. Από την ώρα που οι Λύκοι ανέβηκαν στη μεγάλη κατηγορία, ο Ενοκαμπαρέ αγωνίστηκε ως δανεικός. Πρώτος σταθμός στη σκοτζέζικη Kilmarnock τη σεζόν 2018-2019, που έκανε 6 συμμετοχές χωρίς να σκοράρει ή να δώσει κάποια assist. Την ίδια χρονιά το Γενάρη έφυγε για την Culver τη City της League One, που έκανε 18 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 assist. Ακολούθησε η Wigan φέτος με 2 συμμετοχές και κανένα γκολ. Στην ΑΕΚ είναι αποφασισμένοι να ψάξουν στην αγορά για καλύτερο αριστερό back. Όμως ο Νίκολας Χουλ θα παραμείνει μέχρι τέλους στους κίτρινο-μαύρους. Όπως έκανε γνωστό ο έντυπος τύπος, ο Σουηδός αριστερός back έχει προτεραιότητα την ΑΕΚ. Όμως η Ένωση κοιτούν στην αγορά για κάτι καλύτερο. Για τον λόγο αυτό, ο Ήλια Ίβιτς οδηγήθηκε στην επιλογή του Φίλου Μαλντένοβιτς και προσπαθεί να πραγματοποιήσει την απόκτησή του. Ο Χουλ γνωρίζει ότι δεν είναι το φαβορί για να πλαισιώσει τον Λόπες στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ, ωστόσο εξακολουθεί να έχει απόσταση από τον Αποέλ που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Λίγες μέρες πριν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Μάσιμο Καρέρα φαίνεται να έχει έτοιμη τη βασική ενδεκάδα για την πρώτη αγωνιστική των play-off. Ο Μπάρκας είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Λόπες αριστερό άκρο της άμυνας, Βράνιες και Σβάρνα στο κέντρο της και Μπακάκης δεξιά. Μπροστά του, στο δίδυμο σημάσει η κρίση τη, ως επιθετικό χάφο, ο αρχηγός Πέτρος Μάνταλος που θα τον πλαισιώσουν Λιβάγια και Βέρντε. Στην κορυφή, ο Ολιβέιρα. Αυτό είναι το πιθανό σχήμα λοιπόν τη ΑΕΚ. Είδαμε και δύο μεταγραφές. Συγγνώμη, Νικό, τον Άιμπι, τον οποίο είναι Νιγηριανής καταγωγής, αλλά με συμμετοχές στις μικρές εθνικές της Αγγλίας, έχει φορέσει και την φανέλα της Λίβερπουλ δανεικός λόγω Τζέραρντ στην Glasgow Rangers και μετά στην Μπόρνμουθ. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Όταν ξεκίνησε. Τζαμαϊκανός, όχι Νιγηριανός, συγγνώμη, όταν ξεκίνησε πολύ τον. Έκανε μια σύγκριση με τον Στέρλινγκ τότε, αλλά δεν είχε την αναλογική καριέρα. Θα δούμε αν θα υπογράψει την ΑΕΚ. Είναι πάντως ενδιαφέρουσα περίπτωση. Συγγνώμη, Νικό, πες. Ναι. Ατρόμητος λέει αρνητικά όλα τα τεστ κορονοϊού που προβλήθηκαν για τέταρτη φορά το τεχνικό team του Ατρομήτου και οι παίχτες. Περιστεριώτες συνέχισαν την προετοιμασία για το μεθαυριανό εκτός εδασμός με την Ξάνθη. Με μοναδικό πόντα τον Αλέξανδρο Κατράνη. Και εδώ είναι ένα ωραίο. Ναι. Κορυφαίοι παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκες, λένε. Ποιος είναι? Είναι ο Καρίδας. Α, ο γυμναστής, ε. Γυμναστής. Ο Νίκος. Ναι, και έγινε στο φως η συνέντευξη. Πολλοί προπονητές στον Ολυμπιακό έμενες μαζί τους. Προτάσοφ, Αλέφαντος, Μπάγεβιτς, Σόλι, Λεμονής, Σεγκούρα. Στον ΠΑΟΚ, Μπολόνι, στον Άρη, Αδρή Μισελ, που ήταν στην Εθνική Γαλλίας και τα λοιπά. Ωραίο. 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 Καλός γυμναστής. Αυτά όλα. Εσύ είχες τον Κωνσταντόπουλο βέβαια, έτσι. Ε. Εσύ είχες τον Κωνσταντόπουλο στις πρώτες σου θητείες στον Ολυμπιακό. Α, μόνιμο, έτσι. Γυμναστάρα, πάντα, ναι. Πάντα. Ο Σαντόπλος ήταν φοβερός γυμναστής. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο Άρη Σόφι, γιατί είναι για τα play-off επίσης. Πες μας, Κώστα, τι συμβαίνει με τον Άρη τώρα, γιατί
το θέμα των ανανεώσεων πολλών συμβολέων που λήγουν απασχολεί, αλλά πλέον μπαίνουμε και στα αγωνιστικά. Όταν γίνεται κάτι σε μια εταιρεία και αλλιώσει μισθό και τα λοιπά, έρχονται οι κομμουνισταράδες και λέει πάμε όλοι μαζί. Καλά λένε. Γιατί ο Καρυπίδης έκανε ένα έξυπνο. Έβαλε το χαριστέρα και τη διέσπαση. Εγώ τον παίχτη που ήρθε και την ώρα που προπονιόμουν στο Βάθος, του λέω να πάτε παρέα οι παίχτες. Δεν πάτε ένας-ένας. Θα σας αγκώσει αυτός. Το κάνω παράδειγμα. Λέει μα πού και τα λοιπά. Λοιπόν, σήμερα και ραντεβούμε 10 παίχτες. Ναι. Δεν τα βρίσκω στα λεφτά. Έχει θέμα ο Άρης. Ο Τεγκινή δεν τα βρήκε εκτός αποστολής. Εντάξει. Mm-hmm. Ο Μαθήκε τραυματίας και στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό με βαριά κορμιά θα κατέβει ο Άρης. Θα έχει 4 στόπερ στην ενδεκάδα. Θα τη βάλεις, δεν ξέρω αν την έχουμε. Ναι, θα τη δούμε. Θα τη δούμε, ναι. Παίζει τέρμα ο Κουέστα. Αριστερά ο Κόρχος, δεξί μπακ ο Ρόους. Ο Ρόους είναι στόπερ. Ο Σόουζα δεξιά στόπερ είναι ο αριστερός στόπερ, στόπερ ο Σόουζα. Δελιδής είναι στόπερ. Λείπει ο Ματίγια και θα βάλει τον Βέλεθ. Βέλεθ, του Παναθηναϊκού, έτσι. Ο Βέλεθ όμως, άμα κάνει πολλά μέτρα και πάθει τρεις δράσεις, με συγχωρείς, εσύ άμα ήσουν ο Βέλεθ θα άτρεχες 60 και 70 μέτρα πάνω, θα πάθω και τέταρτη δράση. Παναθηναϊκός τι άμε πάρει με φλάση, ένα το κρατούμενο. Από εκεί και τώρα μπροστά η ομάδα είναι καλή. Ο Ιντέλιο Βαρύς στην περιοχή φέρνει ότι να τη βάλει. Ό,τι κάνει ο Φεκφαντίδης από τα δεξιά, ο Γκάμα και ο Λάρσερ. Αυτοί οι τρεις. Ωραία τριάδα. Περιμένω. Ναι, αυτοί οι τρεις περιμένω. Εγώ. Και ο Σάσα να κόβει. Mm-hmm. Εντάξει. Μάλιστα. Είναι πίσω λίγο πολύ στόπερ. Βέβαια είναι ψηλή ομάδα. Ψηλά είναι καλή. Χαμηλά είναι λίγο αργή. Αλλά θα μου πεις και Όφη, Τσιλιανίδης χωρίς με τραυματισμό και τέτοια. Και αυτοί έχουν ελλείψεις. Αλλά την ψηλοβρύω Άρης. Πιστεύω θα το πάρει το μάτς. Πιστεύω θα το πάρει το μάτς. Θα πάμε μετά τα προγνωστικά. Έχουμε και εντεκάδα Όφη, όπως μας συνέδωσε ο Κώστας ο Νίτσε από το Ηράκλειο, ο φίλος συνάδελφος, με Φιγκεϊρέδο στην κορυφή, Νέιρα σε Μέδο που ακούστηκε πολύ για Ολυμπιακό και τον Μάνο ή τον Νάκμπι, τον Άμπι, συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα Γιαννούλης Κουντρουμπής πίσω, Σωτηρίου στο τέρμα, Μαρινάκης δεξιά, Κοροβέσης αριστερά, Μεγιάδο και Σακόρ στα χαφ. Έχει διαφορά. Καλή μπροστά και στα χαφ. Ναι. Πίσω τώρα ο Γιαννούλης με τον, πώς θα λένε, με τον Κουτρουμπή. Ναι. Κουτρουμπής είναι παλέμαχος. Ο Γιαννούλης. Εντάξει, ίδιο κορμί με το Δελιζήσι και τα λοιπά στο Περτουάρι, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Ο Κοροβέσης σου πω ότι είναι πιο ελαφρύς ο Κουτρουμπής. Ναι. Εντάξει, πόσο χρόνο είναι το παιδί αυτό, 35. Δεν νομίζω τόσο, πριν λίγο. Μεγάλος είναι. Ναι. Θα χτυπήσει εκεί ο Άρης, τα center back. Για να θα κλείσουν μέσα. Τι Κουτρουμπής τώρα. Ο Κουτρουμπής είναι μεγάλος, 35 χρονών. Ο Γιαννούλης είναι πλάγιος back. Ναι, αλλά όλο το πρωτάθλημα στο έπερευε, ξέρε Κώστα. Εντάξει, ναι, αλλά εντάξει. Πάμε να δούμε την προαναγγελία του αγώνα, Άρη Σόφη. Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης και ο Μίκα Λένινγκ ουσιαστικά έχει ένα πρόβλημα, αφού την κοινή είναι εκτός ομάδας, που αντιμετωπίζει. Και αυτό είναι το όνομα του Χαβιέ Ματίγια, ο οποίος είναι τιμωρημένος από το τελευταίο επίσημο αγώνα που έδωσαν οι κίτρινοι στις 4 Μαρτίου με αντίπαλο την ΑΕΚ στο ΆΚΑ για το κύπελο. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι που ξεκινάμε μετά από τόσο διάστημα. Μεγάλο διάστημα αποχής. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ξαναπαίξουμε. Εντάξει, το σίγουρο δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούμε. Σίγουρα δεν θα είμαστε μάλλον στο 100%, όπως και όλες οι ομάδες. Ευελπιστούμε ότι θα μπούμε καλά, να είμαστε υγιείς, να καταφέρουμε να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι και να πάρει η ομάδα ψυχολογία. Έτσι λοιπόν, στην πιθανή του ενδεκάδα θα έχει τους Κουέστα τερματοφύλακα, στην άμυνα θα είναι οι Ρόους, Δελιζήσι, Σόουσα και Κόρκουτ, τα αμυντικά χαφ θα είναι η Σάσα και Βέλεθ, ενώ τρεις πίσω από τον Ιντέγε, Λάρσον αριστερά, Φετφατζίδης δεξιά και Γκάμα δεκάρι. Θα έλεγα περισσότερο δύσκολο που μάθαμε σε ένα γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης. Σίγουρα δεν είναι ωραίο να βλέπεις γήπεδα άδεια, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πιστεύω ότι
από ό,τι ακούω κιόλας, στα επόμενα παιχνίδια να έχουμε ένα ποσοστό στο γήπεδο. Σίγουρα, πρωτάθλημα δεν μπορούμε να πάρουμε, έτσι, ούτε να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε κάποιες νίκες, να έχει η ομάδα όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και καλύτερη ψυχολογία για να παρουσιαστούμε πολύ έτοιμοι στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλλου. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό μας ενδιαφέρει, να προκριθούμε για να πάμε τελικό. Ο Ρικάρντο Βάζε στάθηκε ενοχλή στον τρακέφαλο κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης και τάθηκε εκτός αποστολής από τον προπονητή του Όφη Γιώργο Σίμο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Έλληνα τεχνικό που θα πρέπει να βρει αντικαταστάτη την τελευταία ουσιαστικά στιγμή. Βέβαια, ο Όφη έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να καλύψουν το κενό που αφήνει ο Βάζ. Όταν έχεις να παίξεις 97 μέρες αγωνιστικό παιχνίδι, σίγουρα πρέπει τα πρώτα παιχνίδια να είσαι προσεκτικός. Δηλαδή, πρέπει να διαχειριστούμε τα παιχνίδια όρημα και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Εμείς δεν είχαμε άγχος όλη τη χρονιά, πόσο μάλλον τώρα για κάτι. Και γενικά, εμάς η λέξη άγχος δεν μας ταιριάζει και πολύ. Σίγουρα έχουμε προσδοκίες, σίγουρα έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σε αυτά τα 10 μάτς. Να αντιμετωπίσουμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά, να έχουμε την καλύτερη αγωνιστικότητα που μπορούμε για την εποχή και να πάρουμε και το καλύτερο που μπορούμε. Γιατί γι' αυτό παίζουμε. Κάθε εβδομάδα να παίρνουμε το καλύτερο που μπορούμε μέσα από κάθε αγώνα. Ο Γιώργος Σίμος έχει να αντιμετωπίσει ακόμα 3 προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον Κοσμά Τσιλιανίδη, τον Γιάννη Δερμιτζάκη και τον Φελίπε Σόουσα που ακολούθησε για ακόμα μια μέρα ατομικό πρόγραμμα. Έτσι, η πιθανή ενδεκάδα του Όφη θα είναι. Σωτηρίου τερματοφύλακα, στόπερ Κουτρουμπής και Γιαννούλης, αριστερά Κοροβέσης, δεξιά ο Μαρινάκης, δύο αμυντικά χαφ, ίδιο σύστημα δηλαδή με τον Άρη, με Μεγιάδο και Σακόρ. Δεξιά θα παίξει ή ο Μάνος ή ο Ναμπί. Δεκάρι ο Νέιρα, αριστερά ο Σεμέδο και κορυφή ο Φιγκερέδο. Όπως έγινε γνωστό, αρχής γενομένης από το μάτς αυτό, του Άρη δηλαδή με τον Όφη, θα υπάρχει πλέον και το σύστημα της γραμμής του offside. Ενώ παράλληλα στο επιχειρησιακό κέντρο του ΒΑΡ στο Μαρούσι θα υπάρχει ακόμα ένας τεχνικός ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με το offside. Τελικώς θα έχουμε και αυτήν την πολυτέλεια. Να πούμε ότι οι διαιτητές ενημερώθηκαν αρμοδίως και γράφως μόλις την περασμένη Δευτέρα και υποχρεώθηκαν με ταχεία μαθήματα των 4 γκρουπ μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Μαθήματα που έγιναν μέσα σε ένα διήμερο και ενώ έτρεχε ο προγραμματισμός με τα αγωνιστικά τους τεστ για τον κορονοϊό. Ναι, ταχύρυθμα μαθήματα 2 ημερών σε ηλεκτρονική μορφή για τους διαιτητές για να εκπαιδευτούν και στη γραμμή του offside. Έχουμε και τη γραμμή του offside, καλή αργά παρά ποτέ, για αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Να πάμε τώρα και στα play out, να θυμηθούμε το πρόγραμμα και εκεί μεγάλη μάχη κυρίως για Πανιόνιο και Πανετολικό, αλλά και στην κορυφή Ατρόμητος ΑΕΛ. Φωνάζουν πως θέλουν την πρώτη θέση σε αυτό επίσης το μίνι πρωτάθλημα εάν και εφόσον ελευθερωθεί ευρωπαϊκή θέση από το πάνω ράφι. Πανιόνιος Βόλος με το μαχαίρι στο στόμα ο Πανιόνιος, δεν έχει άλλη επιλογή. Ξάνθη Ατρόμητος Κυριακή το παιχνίδι. Τώρα δεν καταλαβαίνω πως λόγω κορονοϊού το μάτς από Σάββατο απλά πήγε Κυριακή. Τέλος πάντων, εξέφρασε ο Ατρόμητος δικαιολογημένα έναν ενδιασμό αφού παραμένουν αρκετά τα κρούσματα πάνω στη Θράκη και γι' αυτό ο αγώνας από Σάββατο έγινε Κυριακή. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και τη Δευτέρα Λαμία Πανετολικός. Πάμε να δούμε και το τελευταίο βίντεο της εκπομπής που αφορά στο ρεπορτάζ των ομάδων αυτών. Μας είπε νωρίτερα ο Νίκος για τον Ατρόμητο κάποια πράγματα και θα επιστρέψουμε για να δώσουμε τα προγνωστικά μας για την επανεκκίνηση αυτή του πρωταθλήματος. Πρεμιέρα στα play-out γίνεται το Σάββατο στις 7 και 4 με τον Πανιόνιο να υποδέχεται στην πλατεία το Βόλο. Οι νοσμινιώτες καίγονται για βαθμούς στον αγώνα δρόμου για την παραμονή. Οι Κιανόρθροι προπονούνται καθημερινά υπό τις οδηγίες του Λεωνίδα Βόκολου και ανεβάνουν στροφές εν ώψη της επανέναρξης. Ο τεχνικός της ομάδας της Νέας Μύρνης, μάλιστα τη Δευτέρα, είδε με ικανοποίηση τον Όβιτσα Μαξίμοβιτς να ενσωματώνεται στις προπονήσεις της ομάδας, αλλά δεν φαίνεται να είναι έτοιμος να παίξει τον αγώνα με το Βόλο. Η Κυριακή είναι πιο γεμάτη μέρα για τα play-out. Ο αγώνας Ξάνθης με τον Ατρόμητο ήταν στον αέρα μέχρι την Πέμπτη. Το μάτι ήταν να γίνει Σάββατο, αλλά μετά την παρέμβαση της ομάδας από το Περιστέρι σχετικά με τον κορονοϊό, οι δύο ομάδες θα κοντροχτυπηθούν την Κυριακή στις 6 και 45. Ο επόμενος αγώνας είναι αυτός της Λάρισας με τον Αστέρα Τρίπολης στο ΑΕΛ Αρένα στις 7 και 4.
Στο παιχνίδι με τους Βυσσινοί, ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης δεν θα έχει στη διάθεση τον Ματίας Ιγκλέσιας που είναι τραυματίας. Ο έμπειρος Άσος θα χάσει την πρεμιέρα των play-out και ο τεχνικός των Αρκάδων θα πρέπει να βρει λύση για να καλύψει το κενό του. Στις 7 και 4 η Φθιώτιδα η Λαμία φιλοξενεί τη Δευτέρα τον Πανετολικό και ρίχνουν την αυλαία της πρεμιέρα στο play-out. Τα Καναρίνια βρίσκονται στην προτελευταία θέση και καίγονται και αυτοί για βαθμούς ώστε να ξεπεράσουν την Ξάνθη και να σώσουν την κατηγορία. Ίδιο στόχο έχει και η ομάδα του Άκη Μάτζιου, με το έργο τους όμως να είναι πιο εύκολο. Αναλυτικά οι αγώνες πρώτης αγωνιστικής στο play-out. Σάββατο στις 7 και 4 Πανιώνιος Βόλος. Κυριακή 7 παρατέταρτο Ξάνθη Ατρόμητος. Την ίδια μέρα η Λάρισα υποδέχει τον Αστέρα Τρίπολης στις 7 και 4. Την Δευτέρα στις 7 και 4 η Λαμία υποδέχει τον Πανετολικό. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην ώρα που περιμέναμε όλοι σε τούτη την εκπομπή, στο φινάλε. Μήνες. Πανιώνιος Βόλος, ξεκινάει ο Νίκος. Πανιώνιος Βόλος. Ένα χ. Άσο χ. Κωστή. Over 3,5 ο Μπέος. Over 3,5. Over... Ναι. Θα μπουνε ναι. Όλα, πάρα πολλά γκολ. Over 3,5. Εντάξει. 4. Ναι, κατάλαβες τι θα γίνει εκεί τώρα. Ναι. Λοιπόν... Πανιώνιος Βόλος, ο Μπέος. Δηλαδή, άμα δεν γίνει εδώ η δουλειά over 3,5, πού θα δει. Πού θα γίνει. Δηλαδή, άμα δεν γίνει... Είμαι άσχετος άμα δεν πεις. Εντάξει, εγώ θα πάω με τον Άσο. Πανιώνιο, ε. Άρη Σόφη, Νίκο. Άρη Σόφη, Άσο τον Άσο, λέτε. Άσο. Κώστα. Άσο και άντε. Άσο και άντε. Να σου πω, ο Κουντρουμπής πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είναι 29, δεν είναι 35. Πήρε τηλέφωνο. Όχι, αλλά είναι 29, δεν είναι 35. Είναι σαν... εντάξει. Έλα ρε, 6 χρόνια πάνω, δηλαδή, τουλάχιστον να μην μαντεύεις τις γυναίκες στην ηλικία, γιατί δεν θα σου κάτσει καμία, μα πας έτσι, λοιπόν. Εγώ θα βάλω Άσο τον Άρη. Γελάει. Ξάνθη Ατρόμητος, Νίκο. Άντερ. Άντερ, να τα μας. Λοιπόν, θα πάρω και εγώ... μιλάς, Κώστα, συγγνώμη. Εγώ θα το παίξω διπλό. Διπλό. Ναι. Και εγώ θα πάρω διπλό. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Νίκο. ΑΕΛ Λάρισα, Αστέρας δηλαδή. Τρίπολης. Λάρισα, ε. Ναι. Ένα χ. Άσο χ. Κώστα. 0-1 γκολ. 0-1. Λοιπόν, εντάξει, γράψτε ρε παιδιά. 0-1 δεν είναι τίποτα. 0-1. Λοιπόν, εγώ θα πάρω Άσο. Ωραίο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Νίκο. 2 χ. 2 χ. Κώστα. Χ. Χ καρφί. Καρφί, ναι. Λοιπόν, άντε θα πάρω κι εγώ 2 χ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Νίκο. Άσο χ. Άσο χ. Ξέρει, τα ντέρμπι τα πηγαίνει έτσι. Κώστα. Άσο και άντερ. Άσο και άντερ. Ο Γιώργος Ολίγκρης, με συνέστημα μου λέει να πω διπλό, αλλά δεν μπορώ να το πω το διπλό. Θα πάω και εγώ στο Άσο Χ. Θα πάω στο Άσο Χ. Λοιπόν, Λαμία Πανετολικό στη Δευτέρα. Ένα Χ διπλή ευκαιρία. Ένα Χ διπλή ευκαιρία ο Νίκος. Κωστά. Εγώ θα πάρω διπλό τον Πανετολικό. Διπλό, ε. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ θα πάρω ισοπαλία. Ωραίο. Λοιπόν, αυτά είναι τα προγνωστικά. Να μείνουν λίγο στην οθόνη για να τα φωτογραφίσουμε και να τα περάσουμε και στα social media. Στο ιστορικό, βέβαια. Έτσι. Ιστορία να περάσουμε. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε επίλογο. Να πω ότι δεν θα είμαστε την Δευτέρα μαζί. Θα είμαστε την Τρίτη. Ναι. Θα είμαστε την Τρίτη. Λοιπόν, Άρα, εκτάκτος δοκάρι και μέσα την Τρίτη για να μιλήσουμε για τον απόϊχο των αγώνων του τριημέρου. Να είστε καλά. Μπράβο. Δευτέρα Άγιο Πνεύμα.